Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Συζητάμε το συγκεκριμένο νομοσχέδιο βρισκόμενοι σε μία περίοδο, αυτό που λέμε καρδιά του καλοκαιριού, με τη λαϊκή οικογένεια όμως να έρχεται αντιμέτωπη με νέες στερήσεις. Πλέον ακόμα και οι ολιγοήμερες διακοπές, η αναψυχή και μερικές ανάσεις δροσιάς κοστίζουν στους εργαζόμενους ολόκληρους μισθούς. Σε αυτό είμαστε διαβασμένοι. Δεν ξέρω εσείς κατά πόσο είστε διαβασμένοι. Και η ικανοποίηση αυτής της ανάγκης, εμείς λέμε δικαίωμα, γίνεται ακόμα πιο δύσκολη στο φόντο της τεράστιας ακρίβειας και της ενεργειακής φτώχειας που μαστίζει τις λαϊκές οικογένειες. Αλήθεια, τα τεράστια τουριστικά θέρετρα, τα ξενοδοχεία μεγαθύρια που σπέρνονται στους τουριστικούς προορισμούς, οι προβλήτες, κρουαζέρας και οι μαρίνες, τα βαπόρια που φτιάχνουν οι εφοπλιστές ή τα πανηγύρια σας για την εξωστρέφεια του τουριστικού προϊόντος, τα ρεκόρ κερδοφορίας που σπάνε κάθε χρόνο, έτσι, ρεκόρ, όπως με στόμφο τονίζεται και το λέτε και το ξαναλέτε, το ακούσαμε και σήμερα και πριν, αλλά και το επόμενο διάστημα. Όλα αυτά λοιπόν είναι για το λαό. Απαντήστε μας. Εμείς λέμε όχι. Καμία σχέση δεν έχουν με τις ανάγκες του λαού για απρόσκοπτη πρόσβαση σε ποιοτικό τουρισμό, για το δικαίωμα του λαού στην αναψυχή. Είναι κομμένα και ραμμένα ακριβώς αυτό που εσείς στηρίζετε και το λέτε. Και εισηγητικά και υπουργός και οι ομιλητές της Νέας Δημοκρατίας. Δηλαδή που είναι κομμένα και ραμμένα στα μέτρα της κεντροφορίας των μεγάλων μονοπωλιακών ομίλων που δραστηριοποιούνται και στο χώρο του τουρισμού ή στον τουριστικό τομέα. Αυτή είναι η αιτία που ενώ φυτρώνουν πεντάστερα σε νησιά και βουνά, χρόνια τώρα, δεν φυτρώνουν υποδομές υγείας, πολιτικής προστασίας, άθλησης, πολιτισμού για το λαό και την νεολαία. Ενώ οι εργαζόμενοι στον τουρισμό ζουν και δουλεύουν σε όλο και χειρότερες συνθήκες, στίβονται κυριολεκτικά με μισθούς πείνας και ραντεβού με την ανεργία κάθε χρόνο. Και ακριβώς τα κέρδη των ομίλων του τουρισμού, των μεταφορών και άλλων τομέων, που όλες οι κυβερνήσεις διαδοχικά έχετε ως κορώνα στο κεφάλι σας και διαφημίζετε τον τουρισμό, για παράδειγμα, ως βαριά βιομηχανία και την ενισχύετε με τις πολιτικές σας, παίρνοντας βέβαια μια κυβέρνηση τη σκυτάλη από την άλλη. Είναι ακριβώς η αιτία που στερείται ο εργαζόμενος λαός της δυνατότητας να απολαύσει τις ομορφιές του τόπου μας, να μην έχει τη δυνατότητα ολιγοήμερων διακοπών. Τι λαμβάνει λοιπόν ο λαός μας από αυτό το καπιταλιστικό τουριστικό υπερθέαμα? Αποκλεισμό από την αναψυχή, υποβάθμιση του φυσικού περιβάλλοντος, πανάκριβες, ολιγοήμερες διακοπές ή και καθόλου διακοπές. Αυτή την πολιτική υλοποιεί και η κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας σε συνέχεια όλων των προηγούμενων κυβερνήσεων και αυτή την κατεύθυνση υπηρετεί σε ό,τι αφορά τις προβλέψεις του και το νομοσχέδιο που συζητούμε σήμερα. Δηλαδή της ενίσχυσης της ανταγωνιστικότητας, το λέτε, και της κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων στον τουρισμό, σε όλους τους τομείς αντίστοιχα. Ενδεικτικά, για παράδειγμα, ενδεικτικό παράδειγμα αποτελούν οι προβλέψεις του νομοσχεδίου σύμφωνα με το τρίτο μέρος του πρώτου κεφαλαίου που προωθούνται μέτρα διευκόλυνσης της επιχειρηματικής δράσης των μονοπωλίων στον χώρο της υγείας. Και τέτοιος τομέας είναι ο ιατρικός τουρισμός, τουρισμός υγείας, μέσω του οποίου τι κάνετε, εξασφαλίζετε νέα κερδοφόρα πεδία για business των επιχειρηματιών που θα επενδύσουν φυσικά λιμνάζοντα κεφάλαια που δεν βρίσκουν άλλη διέξοδο, αλλά και από ένα τμήμα φυσικά των εμπορευματοποιημένων κρατικών μονάδων υγείας. Αυτό το στόχο υπηρετεί το ηλεκτρονικό, για παράδειγμα, Μητρώου Ιατρικού Τουρισμού, που θα περιλαμβάνει παρόχους υγείας δημόσιους και ιδιωτικούς και θα διασυνδέεται με το Υπουργείο Τουρισμού για την προσέλευση πελατών. Να λοιπόν πώς επιτυγχάνεται και με αυτόν τον τρόπο η περαιτέρω εμπορευματοποίηση και επιχειρηματική λειτουργία και συγχρόνως η λαιλασία των δημόσιων υποδομών υγείας, οδηγώντας ένα μεγάλο μέρος του λαού να αποκλείεται συνειδητά, προκειμένου τη θέση του να πάρουν οι καλοπληρωτές ασθενείς, για παράδειγμα το εξωτερικού και όχι μόνο. Και όλα αυτά την ίδια ώρα που όλοι σας, όλοι όσοι κυβερνήσατε και φυσικά και η παρούσα κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, την ίδια ώρα λοιπόν που με την πολιτική σας έχετε οδηγήσει
σε διάλυση την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και επισφαλή και επικίνδυνη λειτουργία των νοσοκομείων με την υποστελέχωση, την υποχρηματοδότηση, την έλλειψη ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, τις υποδομές και πάει λέγοντας. Και βέβαια, στην Ελλάδα, μην ξεχνάμε ότι έχουν ήδη αναπτυχθεί, παράδειγματος χάρη, τέτοιου τύπου δραστηριότητες ιατρικού τουρισμού. Κύρια, βέβαια, στον τομέα της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής από ιδιωτικές κλινικές. Ενώ τώρα τι σχεδιάζεται? Σχεδιάζονται επενδύσεις πολύ μεγαλύτερης έκτασης σε περισσότερους τομείς και από το σύνολο σχεδόν των μεγάλων ιδιωτικών επιχειρήσεων υγείας, αφού προσδοκούν να αυξήσουν τα μερίδια και τα κέρδη από την αγορά του τουρισμού υγείας, η οποία είναι ιδιαίτερα κερδοφόρα κατά αρκετές δεκάδες δισεκατομμύρια ετησίως σε παγκόσμιο επίπεδο. Αλήθεια, με την ενίσχυση της ανάπτυξης της επιχειρηματικής δράσης στην υγεία, με τον τουρισμό υγείας κτλ., σε ένα μάλιστα άκρος ευαίσθητο θέμα όπως αυτό της ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής, που έχει φουντώσει η επιχειρηματικότητα στον κλάδο αυτό, τι έχουν κερδίσει, πέστε μας, τι έχουν κερδίσει τα ζευγάρια που θέλουν να αποκτήσουν παιδί? Τίποτα απολύτως. Οδηγούνται να πληρώνουν χιλιάδες ευρώ, αντί το κράτος να παρέχει δωρεάν σε όλους τα επιτεύγματα της επιστήμης και σε αυτό το τομέα, μέσα από τη δημιουργία δημόσιων μονάδων ιατρικώς υποβοηθούμενες αναπαραγωγής, με όλο το αναγκαίο επιστημονικό δυναμικό, σύγχρονο εξοπλισμό και πλήρη κάλυψη όλων των εξόδων από το κράτος. Και ακριβώς από το ανωτέρω αποκαλύπτεται το περιεχόμενο και ο χαρακτήρας της ανάπτυξης που κριτήριό της είναι τα κέρδη των επιχειρηματικών ομίλων. Αυτό υπηρετείται. Την ίδια στιγμή όμως παροχές όπως λουτροθεραπείες, αεροθεραπείες κλπ. Περικόπτονται, ενώ μεγάλο μέρος των ιαματικών πηγών που παρέμενε για χρόνια αναξιοποίητο τώρα προωθούνται μέτρα με τις προβλέψεις και του νομοσχεδίου προκειμένου να ενισχυθεί η ανάπτυξη της επιχειρηματικής δραστηριότητας και στον τομέα αυτό. Ολοκληρώνω, κύριε Πρόεδρε. Και πώς υλοποιείται αυτό? Με νομοθετικές παρεμβάσεις, με ιδιωτικοποίηση μέσως δίτη αματικών πηγών και κρατικών τουριστικών υποδομών ή, για παράδειγμα, αδειοδότηση ξενοδοχείων για ανάπτυξη δικών τους μονάδων παροχής υπηρεσιών ιατρικού τουρισμού. Για παράδειγμα, μονάδες τεχνητού νεφρού και άλλα. Και ακριβώς αφορά τομείς που θα είναι επικερδείς για μια σειρά καπιταλιστικές επιχειρήσεις υγείας, ιδιωτικές ασφαλιστικές εταιρείες, μεγαλοξενοδόχους, ενώ θα αναπτυχθούν και από κρατικές μονάδες υγείας και θα παρέχονται βέβαια σε ανταποδοτική βάση, με πληρωμές από αυτούς που θα μπορούν να τις χρησιμοποιούν και έχουν να τις χρησιμοποιούν. Και έτσι λοιπόν και στο ζήτημα των ιαματικών πόρων, όπως για παράδειγμα και με την γεωθερμία, οι αναξιοποίητες δυνατότητες χρήσης τους αποτελούν άλλη μία απόδειξη του πώς η καπιταλιστική ανάπτυξη αφορά τους λίγους, αφού στο βωμό του κέρδους θυσιάζονται οι δυνατότητες να ζήσουμε καλύτερα. Το κέρδος λοιπόν μπαίνει εμπόδιο, όλος αυτός ο πλούτος να αξιοποιείται προς όφελος του λαού και να καλύπτει τις ανάγκες του. Για εμάς λοιπόν και οι ιαματικές πηγές είναι φυσικός πλούτος του τόπου, έπρεπε να αποτελούν λαϊκή περιουσία και όχι εμπόρευμα αντικείμενο καπιταλιστικής επιχειρηματικής εκμετάλλευσης. Και την αξιοποίηση αυτών των πηγών πρέπει να απολαμβάνει ο εργαζόμενος άνθρωπος, ο συνταξιούχος, για λόγους υγείας και ανάπαυσης, χωρίς την παρεμβολή της καπιταλιστικής εκμετάλλευσης, που σημαίνει διαρκή αφέμαξη του εισοδήματος των συνταξιούχων και των λαϊκών οικογενειών, καθιστώντας απαγορευτικό ένα ακόμα δικαίωμα στην ίαση, την ανάπαυση, την αναψυχή. Κλείνω, κύριε Πρόεδρε, με βάση τα ανωτέρω, αλλά και όσα ανέδειξαν και ο εισηγητής μας και ο κοινοβουλευτικός μας εκπρόσωπος, οι υπόλοιποι σύντροφοι της κοινοβουλευτικής ομάδας του κόμματός μας που μιλήσανε στο συγκεκριμένο νομοσχέδιο, αναδεικνύεται πως σήμερα κάθε άλλο παρά παροχημένη είναι η πάλη αφενός για το δικαίωμα στον τουρισμό, την αναψυχή και αφετέρου για τη διασφάλιση των δικαιωμάτων για τους εργαζόμενους του κλάδου του τουρισμού. Αυτές οι διεκδικήσεις σήμερα σκιαγραφούν και το αναγκαίο αύριο για τους εργαζόμενους και την νεολαία, για να διασφαλιστούν οι όροι ικανοποίησης των σύγχρονων κοινωνικών και λαϊκών αναγκών. Και ακριβώς η προοπτική υπέρ των εργατικών λαϊκών συμφερόντων είναι στον αγώνα για την ανατροπή αυτού του άδικου εκμεταλλευτικού συστήματος και των πολιτικών που το υπηρετούν, για την εργατική εξουσία, για την κεντρικά σχεδιασμένη οικονομία, για τη μετατροπή σε κοινωνική ιδιοκτησία όλων των μεγάλων ξενοδοχειακών και τουριστικών εγκαταστάσεων, για μια ζωή με σύγχρονα δικαιώματα στην εργασία, στην αναψυχή, στις διακοπές, στην υγεία και άλλα,
και όχι αυτή τη βαρβαρότητα που βιώνει ο λαός μας σήμερα. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε.